Το Basket Champions League και το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων πηγαίνουν μαζί. Με μοναδικές περιγραφές θα σας οδηγήσουμε στη μαγεία του Basket Champions League. Μόνο στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Καλησπέρα σας, είμαι ο Χάρης Εμμανουλίδης και είστε συντονισμένοι στον Ερευνητικό Οργανισμό Ελλήνων. Παρέα θα παρακολουθήσουμε το παιχνίδι ανάμεσα στην Κασίγεκα και στην Θέλτα, το οποίο διεξάγεται στην Κασίγεκα Αρένα του Κορδελιού. Το παιχνίδι έχει ξεκινήσει και είμαστε συντονισμένοι. Το σκορ είναι 2-0 και έχει περάσει μόλις ένα λεπτό. Υπήρξε ένα τεχνικό πρόβλημα, είμαστε πάλι κοντά σας για να σας ενημερώσουμε για την εξέλιξη του παιχνιδιού. Γιατί είναι η Κασίγιακα, η πεντάδα είναι ο Τουρέν, ο Waters, ο Μπάνικ, ο Wood και ο Kennedy. Ενώ από την άλλη πλευρά για τη Μούρθια, ο Σόκο, ο Χάμσαν, ο Όλεσον, ο Τούμπα και ο Ρόχας. Το παιχνίδι έχει πάρει ωραία ομορφιά στα πρώτα δευτερόλεπτα και το σκορ είναι 2-3 υπέρ της Μούρθια. Οι δύο ομάδες έχουν παραταχθεί με στόχο τη νίκη, η οποία θα τις φέρει πιο ψηλά στο βαθμολογικό πίνακα. Αυτή τη στιγμή η κατοχή είναι για την Κασίγιακα, η οποία έχει περάσει στο αντίπαλο μισό. Έχει την μπάλα στο ζωγραφιστό για να δούμε την κίνηση. Πολύ ωραία πίσω πάσα, όχι, ξαναπαίρνει την κατοχή. Ο Ρόλας παίρνει το φάουλ, πολύ ωραία ενέργεια από τον Κένεντι, ο οποίος κερδίζει το φάουλ από το Ρόχας. Είναι το πρώτο για την Μούρθια. Ένα πολύ ωραίο παιχνίδι φαίνεται ότι θα παρακολουθήσουμε με ανταγωνιστικές ομάδες και ελπίζουμε να μην είναι και εσείς ικανοποιημένοι. Για να δούμε, η κατοχή συνεχίζει να είναι για τους Τούρκους. Πολύ ωραία πίσω πάσα, η μπάλα έξω, πατούσε γραμμή και στη ρακέτα, παίρνει ο Τουρέν το σούτ, ο Σόκο είναι αυτός που μαζεύει το rebound. Για να δούμε. Σόκο οργανώνει το παιχνίδι, μοιράζει έξω πάσα. Ξανά η μπάλα στα χέρια του Σόκο. Για να δούμε την επιλογή του. Για να δούμε. Πατάει γραμμή. Μπαίνει μέσα. Πολύ ωραίο εκπληκτικό κάρφωμα. 2-5 το σκόρ υπέρ της Μούρθια στα πρώτα δευτερόλεπτα. Επαναφορά τώρα την τελική γραμμή για την Κασίγιακα. Κατεβάζει την μπάλα με το νούμερο 11, ο Waters. Είναι αυτός ο οποίος θα οργανώσει το παιχνίδι για τους Τούρκους. Πασάρι στον Kennedy. Πάλι Waters. Kennedy. Για να δούμε, θα κάνει το σουτ, όχι. Waters παίρνει την baseline. Πολύ ωραία προσπάθεια και πάρα πολύ ωραίο καλάθι για την ομάδα της Κασίγιακα από τον Μπάνικ, ο οποίος πήρε την πολύ όμορφη ασίστ από τον Waters και σημείωσε ένα καλάθι το οποίο φέρνει την Κασίγιακα σε ένα πόντο απόσταση από τη Μούρθια. Για να δούμε τώρα, οι Ισπανοί πατώντας την τελική γραμμή, ναι ή όχι, για να δούμε τι θα δείξουν οι διαιτητές. Πατούσε την τελική γραμμή και ο Όλσον ήταν αυτός ο οποίος πάσαρε και ο Ρόχας αυτός ο οποίος σούταρε για το 4-7. Η μπάλα τώρα αλλάζει η χέρια. Για να δούμε. Ο Waters κερδίζει ένα πολύ έξυπνο φάουλ από τον Τσάναχ και θα του φέρει την επαναφορά μακριά όμως από την περιοχή δράση του, αλλά του δίνει μια επιπλέον επίθεση και ένα φάουλ που επιβαρύνει τους παίκτες της Μούρθια. Για να δούμε. Οργανώνουν οι παίκτες της Μούρθια, ξανακερδίζουν φάουλ. Αυτή τη στιγμή και αυτή τη φορά ξαναήταν ο Τσάναχ. Γίνεται αλλαγή τώρα όμως, γιατί έχει μαζέψει φάουλ, μπαίνει στη θέση του ο Μάρτιν και είναι μια αλλαγή που είναι τακτικού χαρακτήρα, καθώς φάνηκε ότι ο προπονητής του ίσως φοβάται μην επιβαρυνθεί και με άλλα φάουλ μέχρι τέλος της περίοδου και τον χάσει για το υπόλοιπο του παιχνιδιού. Είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι σημαντικός για την ομάδα και θα ήταν κρίμα να βγει εκτός μάχης από τόσο νωρίς. Μόνο στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Για να δούμε, η μπάλα έχει βγει έξω. Και υπάρχει επαναφορά ξανά από την πλάγη γραμμή. Υπάρχει ένα δίλεπτο σχεδόν, το οποίο είναι υπέρ της Κασίγιακα η μπάλα συνέχεια. Ανανεώνουν τις επίθεσεις τους, αλλά δεν έχουν κάποιο στόχο. Πολύ ωραίο καλάθι από τον Waters, ο οποίος παίρνει την πάσα από το Wood και με ένα ευνίδιο σουτ, το οποίο δεν το περίμενε κανένα στην άμυνα. Ήταν αμαρκάριστος βέβαια. Ο Waters ήταν αυτός ο οποίος ισοφάρισε σε 7-7 υπέρ της Μούρθια. Υπέρ της Κασίγιακα, διορθώνω. Για να δούμε τι γίνεται. Ωραία προσπάθεια, ο Γουντ φάουλ.
Φάουλ που κάνει ο Γουτ στο Σόκο την ώρα που πήγαινε να καρφώσει ο παίκτη τη Μούρθια. Το σταμάτησε αντικανονικά ο Σόχο και ήταν κάτι που υποδεικνύουν οι διαιτητές και θα πάει ο παίκτη τη Μούρθια στι δύο βολές. Οι δύο βολές, οι οποίες φαίνεται στο συγκεκριμένο παιχνίδι, θα μετρήσουν αρκετά, καθώς και οι δύο ομάδες πρέπει να πάρουν πόντους και μέσα και έξω από το καλάθι, αλλά και από την γραμμή της φιλοδορίας, της φιλανθρωπίας όπως λέγεται. Και για να δούμε αν θα μπορέσουν να εκμεταλλευτούν. Ήδη υπάρχουν τρία φάουλ στα 5 λεπτά που έχουμε αγωνιστεί μέχρι τώρα για την Μούρθια. Και για να δούμε αν θα το εκμεταλλευτεί αυτό η Κασίγιακα. Πολύ ωραία ενέργεια. Και εύστοχο στη μία βολή από τις δύο. Και τώρα η μπάλα είναι για την Κασίγιακα, η οποία οργανώνει το παιχνίδι και κατεβάζει. Good. Για να δούμε τι θα σκεφτεί. Good. Κάνει το βήμα πίσω. 6 από τα 6,75. Πολύ ωραίο πλύζει. Σουτάρει και πολύ ωραίο καλάθι για το 18. 18 το σκορ υπέρ της Κασίγιακα. Ένα παιχνίδι που από την αρχή προσφέρει συγκινήσεις. Για να δούμε αν θα κρατήσει την αγωνία μέχρι το τέλος. Τα πρώτα λεπτά που έχουμε αγωνιστεί τώρα, τα πρώτα 5 λεπτά ανάμεσα στην Κασίγιακα και Μούρθια, είναι εξόχως συγκλονιστικά. Πολύ ωραία προσπάθεια και νέο καλάθι από το Σόχο, ο οποίος δεν σταματάει πουθενά. Έχει σημειώσει μέχρι τώρα 6 πόντους και ένα τρίποντο αυτή τη στιγμή και που δίνει ξανά προβάδισμα στην Μούρθια. 10-11 το σκορ. Για να δούμε. Κασίγιακα. Περίδωνε ευνηδιασμό. Δεν της βγαίνει τελικά, κερδίζει όμως το φάουλ από το Σόκο και θα βρεθεί αντιμέτωπη με τις δύο βολές. Για να δούμε τι θα κάνει ο Waters όταν βρεθεί κατά τη ρακέτα, άμα θα είναι εύστοχος και στις δύο βολές που έχει κερδίσει. Εύστοχος στην πρώτη, για να δούμε τι θα κάνει και στη δεύτερη. Ένας Waters ο οποίος έχει 5 πόντους, ακολουθεί τον Σόκο στο σκοράρισμα, ο οποίος είναι ο πρώτος σκόρερ του παιχνιδιού με 6. Εύστοχος στη δεύτερη, πιάνει τον Σόκο στην πρώτη θέση, 6-6 πόντοι τους και ένα παιχνίδι το οποίο... Για να δούμε, ωραία ενέργεια, πήγε να κάνει το λάθος, Σόκο τελικά διορθώνει. Για να δούμε όμως τι δείχνουν οι διαιτητές. Σημειώνουν κάποια παράβαση. Υπάρχει η συνδιάσκεψη με τον βοηθό του διαιτητή και τους δύο προπονητές. Τι γίνεται στον πάγκο. Υπήρξε μπρος πίσω, λένε οι διαιτητές, αν δεν κάνω λάθος. Υπήρξε κάποια τέτοια παράβαση. Συμβουλεύονται λίγο τη γραμματική για το χρόνο. Για να δούμε, γιατί πρέπει να υπάρχει αλλαγή κατοχής στο παιχνίδι και η μπάλα να πάει... Για να δούμε, η μπάλα πηγαίνει στην Κασίγιακα με 17 δευτερόλεπτα να απομένουν. Στη Μούρθια. Μούρθια, πολύ ωραία καλά. Η μπάλα τελικά χτυπάει στο σίδερο και βγαίνει έξω. Για να δούμε, τρέχουν στον ευθυνδιασμό οι παίκτες της Κασίγιακα. Ταμπλό. Δεν τα καταφέρνει, παίρνει όμως το φάουλ από τον Kennedy. Ο Waters πρέπει να είναι αυτός το οποίο το κέρδισε. Είναι εύστοχος, όχι είναι άστοχος στην πρώτη. Για να δούμε τι θα κάνει ο Kennedy και στην δεύτερη. Βάζει τη δεύτερη, είναι εύστοχος στη δεύτερη βολή του και φέρνει ξανά με διαφορά 2 πόντων μπροστά την Κασίγιακα. Πολύ ωραίο κλέψιμο το οποίο έκανε ο Wood, αν διακρίνω σωστά. Ο Wood ήταν και... Στέρισε κάποια δευτερόλεπτα από την Μούρθια. Περνάει τώρα η Μούρθια το κέντρο πριν λήξει το χρονικό όριο. Κασίγιακα πιέζει ψηλά. Άμυνα 3-2 από τους παίκτες Κασίγιακα. Για να δούμε, υπάρχει φάουλ το οποίο σημειώνεται. Ναι, υπάρχει φάουλ πάνω στο Σόκο. Ή μετά κανονικά το καλάθι. Α, σημειώθηκαν βήματα, μπράβο, ναι. Τρία και 46 για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου.
13-11 το σκορ, χαμηλό σχετικά σκορ για αυτά τα 7 λεπτά περίπου που έχουμε αγωνιστεί. Αλλά οι δύο ομάδες θα βασιστούν στην άμυνα. Για να δούμε. Σόκο μαζεύει το rebound, ηγετικός κάτω από τη γραμμή. Για να δούμε. Πολύ ωραία πάσα. Σόκο αστοχή, είναι πανταχού παρόν ο παίκτης της Μούρθια. Πολύ ωραία, μαζεύει το rebound, πάρα πολύ έξυπνα ο Kennedy. Η μπάλα από τα χέρια πιανού βγήκε έξω, η μπάλα έχει περάσει την τελική γραμμή, είναι από τον παίχτη της Μούρθια. Και ξανά η κατοχή, για να δούμε εδώ πέρα. Πολύ, πολύ ωραία ενέργεια, τελικά η μπάλα ήταν λάθος διαιτητών, το οποίο δεν διόρθωσαν, είχε βγει από τον παίχτη του Μπάνικ της της Κασίγιακα, αλλά οι διαιτητές δεν ήταν σωστά. Κάτι που είδαμε εμείς από το replay εδώ πέρα από τα στούντιο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Η Μούρθια έχει φορτωθεί με φάουλ, έχει συμπληρώσει και τα 5. Η Κασίγιακα έχει περιθώριο για άλλα 3, για να δούμε αν θα δώσει. Και πάει σε ένα παιχνίδι το οποίο θα φέρει την Μούρθια κάτω από τις βόλες για να κερδίσει κάποια δευτερόλεπτα ίσως. Για να δούμε. Σόκο πλύζει αστοχή και πάλι από τα 6,75. Δεν τα κατάφερε ο παίκτης της Μούρθια. Kennedy μοιράζει δεξιά. Πολύ ωραία προσπάθεια, γίνεται το λάθος, μαζεύει ο Τουρέν, μέσα η μπάλα με ένα follow layup, 15-17-11 το σκορ. Και οι δύο ομάδες πηγαίνουν σε ένα time out και εμείς θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα λίγων δευτερολέπτων. Επίσημες μεταφράσεις. Δακτυλογραφήσεις. Επεξεργασία κειμένων. Μετατροπή PDF σε Word. Υπαγόρευση. Ψηφιοποίηση αρχείων Excel. PowerPoint. Ψηφιακές εκτυπώσεις. Φωτοαντίγραφα. Θα μας βρείτε Φράγκον 2 με 4 στη Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310-544-610. Email engrapto@gmail.com. Engrapto1@yahoo.com. Engrapto. Εγγραπτό. Επίσημες μεταφράσεις. Δακτυλογραφήσεις. Επεξεργασία κειμένων. Μετατροπή PDF σε Word. Υπαγόρευση. Ψηφιοποίηση αρχείων Excel. PowerPoint. Ψηφιακές εκτυπώσεις. Φωτοαντίγραφα. Θα μας βρείτε Φράγκον 2 με 4 στη Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310-544-610. Email engrapto@gmail.com. Engrapto1@yahoo.com. Εγγραπτό. Μετά από όλα και απέτσι. Εμείς όμως θα το κάναμε ακόμα και να μην μας το ζητούσατε. Μία φορά την εβδομάδα. Και κάθε εβδομάδα. Ο Κωνσταντίνος Τσίπτσιος. Και η Νάνα Πασβάντη. Σας παρουσιάζουν το Fine Club. Μία εκπομπή μουσικο-κοινωνικοπολιτικής υφής. Και όχι μόνο. Στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Κάθε Πέμπτη. Από τις 7 έως και τις 9 το βράδυ. Αρένα. Επιστρέψαμε στην Κασίγιακα Αρένα. Η Κασίγιακα προηγείται με 6 πόντους απέναντι στη Μούρθια. Βρίσκεται μπροστά η Τούρκη με πολύ ωραία σούτ έξω από την παιδιά και πολλούς ωραίους πάσες και assist οι οποίοι τους έφεραν κάτω από το καλάθι και τους έδωσαν αυτό το προβάδισμα. Είναι πάλι για την Μούρθια, η οποία μετά από το εύστοχο τρίποντο της Κασίγιακα έχει βρεθεί 7 πόντους πίσω. Πρέπει να δείξουν αντίδραση οι Ισπανοί. Για να δούμε τι θα καταφέρουν να κάνουν. Σπάει μπάλα έξω. Πολύ ωραία ενέργεια. Τρίποντο, άστοχο. Πάλι έχουν επιχειρήσει πάρα πολλά άστοχα τρίποντα οι παίκτες της Μούρθια. Χαρακτηριστικό στατιστικό είναι 29% το πισωτάρουν σε αντίθεση με το 75%, το οποίο ευστοχεί η Κασίγιακα. Υπάρχει σχεδόν απόσταση 50 μονάδων. Και νέο καλάθι για την Κασίγιακα. Αυτή τη φορά ήταν ο Τζόουνς, ο οποίος πήρε την μπάλα από τα χέρια του Κούρλου και ευστόχησε στο σουτ. Φάουλ τώρα στην αντίπερα όρθη από τον Μελία.
Ο Ρόχας τώρα θα περάσει έξω για τη Θέλτα, ο Κλούφ θα μπει μέσα σε μια προσπάθεια να βρει λύσεις ο προπονητής της Κασίγιακα, της Θέλτα, πέντους παίκτης της Κασίγιακα. Για να δούμε, η μπάλα γυρίζει έξω από τα 6.75. Η λιγμή. Για να δούμε, πάσα πίσω. Όχι, κάνει το βήμα πίσω από μόνος του. Τελικά μαζεύει, γίνεται airball. Το οποίο rebound μαζεύει ο Τούρεν και βγάζει την ομάδα γρήγορα σε εμφυδιασμό. Για να δούμε, η μπάλα στο Kennedy. Kennedy μπαίνει μέσα από την κορυφή της ρακέτας. Σουτάρια, δύο αστοχή. Μαζεύει το rebound. Ποιος μαζεύει το rebound? Ο Όλσον είναι αυτός ο οποίος παίρνει το rebound. Προσπαθεί να βγάλει ένα φινιδιασμό, δεν τα καταφέρνει, πηγαίνει σε ένα σετ παιχνίδι. Για να δούμε, Όλσον μοιράζει πάρα πολύ ωραία την μπάλα. Φάουλ, φάουλ από τον Τελία. Πάνω στον Τουρ, ο Τούρεν ήταν αυτός ο οποίος έκανε το φάουλ πάνω στον Τελία. Δεν ξέρω τώρα άμα μετρήσει, η μπάλα δεν μπήκε στο καλάθι. Τώρα δύο βολές είναι, χρεώνονται στους παίκτες της Μούρθια. Εύστοχο στην πρώτη. Για να δούμε τι θα κάνει και στη δεύτερη βολή του Δέλια. Εύστοχος και στη δεύτερη βολή. Πολύ ωραία προσπάθεια από τον παίκτη της Μούρθια. Για πολύ ωραίο τρίποντο στον εφηνιδιασμό από τον Κούρλου που μοίρασε τον Τζόουνς. Οι δύο ομάδες πηγαίνουν με το τελικό 25-15 για στο τέλος της πρώτης περίοδου. Επαναρχόμαστε σε λίγα λεπτά γιατί επιστρέψαμε στην Κασίγιακα Αρίνα, εδώ πέρα όπου η τοπική ομάδα η Κασίγιακα υποδέχεται τη Μούρθια σε ένα παιχνίδι το οποίο έχει ωραίο ενδιαφέρον. Υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ των δύο ομάδων. Βέβαια η Κασίγιακα έχει ξεφύγει λίγο στο σκορ. Η Μούρθια είναι από πίσω, προσπαθεί να την πιάσει. Μοναδικός εκφραστής της Μούρθια με 10 πόντους είναι ο Σόκο. Ενώ από την άλλη ο Τζόουνς είναι αυτός ο οποίος ηγείται του σκοραρίσματος με 9. Και οι δύο παίκτες έχουν βοηθήσει πολύ κάτω και έξω από τη ρακέτα με πολύ ωραίες assist και καλάθια που έχουν προσφέρει θέαμά τους περίπου 2,5 με 3.000. Οπαδούς της Κασίγιακα εδώ πέρα στο Κορδελιό της Τουρκίας. Για να δούμε τώρα στη γραμμή των βολών. Πρώτη βολή εύστοχη από τον Τζόουνς. Πήρε το καλάθι, πήρε και το φάουλ. Πολύ ωραία προσπάθεια. 28-17 το σκορ. Ήδη ένα πρώτο φάουλ για τη Μούρθια στα αυτά τα 40 δευτερόλεπτα που έχουμε αγωνιστεί. Μούρθια προσπαθεί με την κορυφή της ρακέτας. Υπάρχει το φάουλ του Γουντ, το οποίο κόβει τη φόρα στον παίκτη της Μούρθια. Υπάρχει τώρα και αλλαγή. Ο Γουντ βγαίνει. Ο Γιουλασάν είναι αυτός ο οποίος θα περάσει. Λίγη ξεκούραση για τον παίκτη της Κασίγιακα, ο οποίος φάνηκε ότι έχει κάνει. Έχει υποπέσει δύο φάουλ. Για να δούμε. Ο Γιουλασάν συνεχίζει τον ίδιο ρυθμό που χάραξε ο συμπαίκτης του πριν την αλλαγή. Κάνει και αυτός φάουλ. Δεν ξέρω αν είναι οδηγία του προπονητή να γίνονται τα φάουλ πάνω στον Ρατασούν. Αλλά σίγουρα είναι κάτι που στοιχίζει την ομάδα της Κασίγιακα. Έχει ήδη δύο. Ένα λεπτό, ούτε ένα λεπτό έχουμε συμπληρώσει. Και οι παίκτες έχουν φορτωθεί με δύο φάουλ. Κάτι το οποίο είναι χαρακτηριστικό. Μαζεύει το rebound με πάρα πολύ μεγάλη ευκολία ο Τζόουνς κάτω τη ρακέτα. Τούρεν. Για να δούμε. Μπάλα στα χέρια του. Προσποιείται. Χάνει την μπάλα. Ο Κλούφ είναι αυτός ο οποίος του κλέφει την μπάλα. Ο Σόκο, για να δούμε τι θα κάνει. Η μπάλα πηγαίνει στα χέρια του. Πηγαίνει στα χέρια του, βάζει πλάτη. Για να δούμε τι θα κάνει, θα πάει να πάρει το προβάδισμα. Όχι, πηγαίνει στο layup, το χάνει. Υπέροχο κλέψιμο από τον Jones, ο οποίος μαζεύει την μπάλα μέσα στα χέρια του Σόκο και του παίρνει την μπουκιά από το στόμα. Μπορούμε να αναφέρουμε χαρακτηριστικά. Για να δούμε, Kennedy. Kennedy, λύσετε. Βάζει πλάτη στον αντίπαλό του. Πηγαίνει σε ένα πολύ ωραίο layup. Ξεκίνησε να κάνει κάρφωμα. Αν μπορούμε να καταλάβουμε σωστά. Αλλά τελικά άλλαξε την απόφασή του όση ώρα ήταν στον αέρα.
και επιχείρησε ένα πολύ ωραίο καλάθι με τον Kennedy να σημειώνει και αυτούς δικούς του πόντους και να έχει φτάσει στο σκορ στο 30-17. Ένα παιχνίδι το οποίο φαίνεται ότι θα έχει ενδιαφέρον ως προς και τη βαθμολογία, για να δούμε στο Σόκο. Εύστοχο καλάθι, το οποίο όμως δεν θα μετρήσει. Ναι, νομίζω δεν θα μετρήσει, γιατί υπήρξε κάποια φάουλ πιο πριν. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, η Κασίγια έχει χάσει δύο σερί εντός έδρας παιχνίδια έπειτα από τις τρεις νίκες στην αρχή της σεζόν φέτος και δεν έχει ποτέ τρεις φορές μέσα στην ίδια χρονιά. Οπότε νομίζω ότι αυτό είναι ένα ιονός ίσως για το παιχνίδι. Μένει να δούμε, μένουν περίπου ακόμα 36 λεπτά, 37 λεπτά και για να δούμε η συνέχεια άμα θα είναι ανάλογη. Στο παιχνίδι μας και πάλι η Μούρθια ήταν αυτή η οποία μείωσε σε 32-27. Μια διαφορά που σίγουρα είναι αρκετά μεγάλη, είναι σχεδόν double score, αλλά τώρα ίσως με μια ακόμα ανάσα που παίρνει 19-32 χάνει, είναι πίσω στο σκορ η Μούρθια μετά το πολύ ωραίο καλάθι του Μάνα. Ο Κλου φάουλ την ώρα που ήταν στον αέρα ο Kennedy, ο οποίος σημειώνει το καλάθι, παίρνει και του μια βολή. Ο Waters θα μπει στην θέση του Kennedy τώρα, ο οποίος έκανε το φάουλ. Η μπάλα επαναφορά την τελική γραμμή. Βήμα πίσω. Πολύ ωραία προσπάθεια από τον Γκιουλασάν. Για να δούμε. Έχει το τρίποντο. Παίρνει το screen. Πολύ ωραία προσπάθεια. Η μπάλα δεν το κάνει το χατήρ. Χτυπάει στη ρακέτα να πηδάει ξανά δεύτερη φορά και βγαίνει εκτός. Ο Σόκο δεν μπορεί να μαζέψει το rebound στην αντίπερα όχθη. Τον κόβει με χαρακτηριστική ευκολία ο Γκιουλασάν, ο οποίος βρίσκεται από την ώρα που μπήκε και στα δύο σημεία, δεν χάνει φάση, είναι αρχοντικός κατά τις δύο ρακέτες με το ύψος του, το οποίο αγγίζει τα δύο μέτρα, βοηθάει και στην ανάπτυξη αλλά κυρίως και πολύ στην αναχέτηση των επιθέσεων από την Κασίγιακα. Τώρα όμως δεν μπορούσε να κάνει κάτι και μπροστά στο πρόσωπό του ο Ντέλια είναι αυτός ο οποίος κάνει το κάρφωμα. Ένα παιχνίδι το οποίο μας έχει χαρίσει πολύ ωραίες στιγμές, όπως κάποια δυνατά τρίποντα, κάποια καρφώματα το οποίο έχουν επιχειρήσει αντίστοιχα οι δύο παίκτες, οι παίκτες των δύο ομάδων. Αυτή τη στιγμή η Κασίγιακα έχει στο γήπεδο μέσα τον Γκούρλου, τον Waters, τον Μπάνεκ, τον Τζόνς, τον Γκιουλασάν. Ενώ από την άλλη πλευρά η Μούρθια με τον Σόκρο, τον Ορτασούν, τον Γκλουφ, τον Χαμάχ και τον Τέλια προσπαθεί να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για να πλησιάσει όσο γίνεται περισσότερο τους Τούρκους. Για την Μούρθια διακρίνεται με 10 πόντους ο Σόκο, όσο έχει και ο Τζόουνς, ενώ στις assist έχει ένα μικρό προβάδισμα για την Κασίγιακα ο Waters με 4, ενώ με μόλις μία ο Ντέλια και ο Ορτασούν που βρίσκονται τη στιγμή στο γήπεδο προσπαθούν να μοιράσουν σωστά το παιχνίδι και να φέρουν την ομάδα τους λίγο πιο κοντά. Σε λίγο θα κάνουμε ένα διάλειμμα για το διαφημιστικό, για το δελτίο ειδήσεων. Μέχρι τότε θα παρακολουθήσουμε μαζί την εξέλιξη του αγώνα. Η μπάλα αυτή τη στιγμή είναι για τη Μούρθια. Πολύ ωραία προσπάθεια, κερδίζει, όχι η μπάλα, δεν του κάνει το χατήρι, παίρνει μόνο το φάουλ από τον Γκούρλου. Ο Κλουφ ήταν αυτός ο οποίος επιχείρησε να κάνει συνδυαστικό παιχνίδι, να πάρει και καλάθι και φάουλ, αλλά δεν τα κατάφερε. Η επαναφορά της μπάλας τώρα από την πλάγια γραμμή. Θα περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και το δελτίο ειδήσεων των 7.30 και σε λίγο και πάλι μαζί. Επανήλθαμε στην Κασίγιακα Αρένα. Στη μετάδοση του αγώνα το σκορ δεν άλλαξε ιδιαίτερα η διαφορά μεταξύ τους. 37-27-29 αυτή τη στιγμή υπέρ της Κασίγιακα. 1 και 17 για τη λήξη.
Οι δύο ομάδες ξαναπηγαίνουν στους πάγκους τους για να πάρουν τις τελευταίες οδηγίες για το δεκάλεπτο από τους προπονητές τους. Μια Κασίγιακα η οποία έχει βρει εύστοχο καλάθι και έξω από τα 6.75 και μέσα από τη ρακέτα, με τα ποστά της να είναι σχεδόν μοιρασμένα 50 και 56 για τα δίποντα και για τα τρίποντα, ενώ υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η ομάδα της Ισπανίας, η οποία έχει μόλις 20% ευστοχία από τη γραμμή των 6.75, ενώ υστερεί και στα rebound, στα οποία η τοπική ομάδα έχει 17, ενώ οι Ισπανοί έχουν μόλις 13, 4 πίσω που τους δίνει 4 λιγότερες ευκαιρίες για επίθεση ή για αναχέτηση επιθέσεων. Πρώτο σκόρερ αυτή τη στιγμή που βρίσκεται στο γήπεδο είναι ο Jones με 12 πόντους, ενώ από την Μούρθια ηγείται ο Ντέλια με 8. Ένα παιχνίδι το οποίο σίγουρα μονοπολεί το ενδιαφέρον της ημέρας, μιας και η Μούρθια έχει νικήσει τα τελευταία 5 παιχνίδια της, ενώ έχει ιτηθεί μόνο μία φορά σε 5 εκτός έδρας αγώνες. Και αυτό κάνει το παιχνίδι ακόμα πιο αμφίροπο. Παίζοντας λίγο με τα στατιστικά, φαίνεται ότι το παιχνίδι θα κρυθεί στις λεπτομέρειες. Για να δούμε επαναφορά από την τελική γραμμή για την Κασίγιακα. Πρώτη πάσα και ξεκινάει η επίθεσή της με μια μακρινή παλιά. Αλλαγές έγιναν για την Κασίγιακα. Ο Μπάνικ πέρασε μέσα. Ο Τουρέν και αυτός. Για να δούμε. Πηγαίνει στην ωραία επίθεση. Μάρτιν το φάουλ. Χρειώνεται πάνω στον Κούρλο το φάουλ, στην επιχείρηση του Κούρλου να φτάσει κάτω από τη ρακέτα. Και για να δούμε τώρα την επαναφορά από την πλάγια γραμμή. Καθώς η Μούρθια έχει μόλις 3 φάουλ, τα 2 τα είχε κιόλας από το πρώτο λεπτό, αλλά τελικά δεν της τύχησε. 50 δευτερόλεπτο για τη λήξη του ημιχρόνου. Waters, πολύ ωραίο καλάθι, πολύ ωραίο καλάθι από τον Daniel Waters, ο οποίος ξαναβάζει με διψήφιο αριθμό μπροστά την Κασίγιακα. 40-29-11 οι πόντοι που χωρίζουν τις δύο ομάδες. Για να δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια. 30 δευτερόλεπτα, 18 για την επίθεση της Μούρθια. Η μπάλα έχει 6.75, Σόκο. Πολύ ωραίο καλάθι, η μπάλα στη ρακέτα, όχι, μαζεύει τελικά. Η μπάλα είχε κατεύθυνση προς τα μέσα, αλλά δεν της έκανε το χαρτίρι. Ο Μάρτιν όμως ήταν αυτός ο οποίος μάζεψε το επιθετικό rebound. Μάρτιν. Δοκιμάζει μια πάσα μέσα, σπάει την μπάλα σε νεκρό χρόνο, δεν τα καταφέρνει. Αστοχή ο Κλούφ, ο οποίος επιχείρησε σε νεκρό χρόνο να σουτάρει και να σημειώσει ένα τρίποδο καθοριστικό. 1-3, όχι. Ημίχρονο για τις δύο ομάδες. Εμείς θα περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε για τη συνέχεια του αγώνα. Επιστρέψαμε στην Κασίγιακα Αρένα για την αναμέτρηση ανάμεσα στην Κασίγιακα και στην Μούρθια. Το σκορ στο πρώτο ημίχρονο ήταν 40-29. Οι γηπεδούχοι επικράτησαν με μεγάλη διαφορά στο πρώτο ημίχρονο. Μια απόδοση που είναι δικαιολογημένη, καθώς παίζουν στην έδρα τους, έχουν την υποστήριξη περίπου 3, ίσως και λίγο παραπάνω φιλάθρων τους, οι οποίοι με τις ιαχές τους σμπρώχνουν την ομάδα ώστε να πετύχει την νίκη στην βάση των ομίλων. Μια νίκη την οποία αγνοεί τις δύο τελευταίες αναμετρήσεις της και ιστορικά δεν έχει συμβεί φέτος να την έχει αγνοήσει τρίτη φορά ποτέ. Οπότε είναι μια καλή ευκαιρία να σπάσει το σερί. Στον αντίποδα, η Μούρθια φαίνεται ότι παίρνει τις οδηγίες του προπονητή της για να μπορέσει να κάνει κάτι καλύτερο στην επανάληψη, καθώς αυτή η απόσταση των 11 πόντων είναι μια απόσταση που υπάρχει χρόνος να καλυφθεί και μπορεί να κλείσει την ψαλίδα υπέρ της. Ο Σόκο που βλέπω τώρα στην οθόνη μας είναι αυτός ο οποίος την οδηγεί με 10 πόντους, με 3 στα 5 δίποντα, και είναι ο κύριος εκφραστής της επιθετικής κυριαρχίας της. Το παιχνίδι ξεκινάει με το νούμερο. Η πρώτη πάσα πάρα πολύ ωραία. Ο Jones έχει την κατοχή. Η μπάλα στα χέρια του. Ελίσσεται. Σουτάρει για 3 πόντους. Αστοχή. Ο Ρόχας μαζεύει και αγκαλιάζει την μπάλα. Και
βγαίνουν σε ένα σετ παιχνίδι, δεν προσπαθούν τον ευνηδιασμό οι παίκτες της Μούρθια. Πάνε οργανωμένα να μπορέσουν να κερδίσουν ό,τι μπορούν από το συγκεκριμένο παιχνίδι. Ένα παιχνίδι το οποίο τους ενδιαφέρει πάρα πολύ. Πολύ ωραία προσπάθεια του Σόκο. Πήγε για το κάρφωμα, παρεμποδίστηκε, τελικά ευστόχησε και φέρνει την ομάδα του σε μονοψήφια απόσταση μετά την ασίστ του Χάνακ, ο οποίος τον βοήθησε να διεισδύσει μέσα στην καρδιά της άμυνας της Κασίγιακα. Η μπάλα τώρα για τους Τούρκους. Σπάει μπάλα έξω από την κορυφή της ρακέτας. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ενέργεια από τον Τζόουνς, ο οποίος έχει πλέον 16 πόντους και έχει αφήσει πίσω του στο σκοράρισμα αρκετά το Σόχο σε αυτή τη μάχη, την άτυπη μάχη των δύο παικτών. Για να δούμε. Πάλι 6.75. Airball μαζεύει το rebound. Παίρνει όμως και το foul από τον Κούρλου Όλσον, ο οποίος μάζεψε το rebound. Προσπάθησε να κάνει το ανάποδο layup, δεν τα κατάφερε. Παρεμποδίστηκε από τον Κούρλου και τελικά κατάληξή του είναι να έχει δύο βολές και για να δούμε τα μπορέσει να τις αξιοποιήσει. Στη γραμμή έτοιμος να εκτελέσει την πρώτη. Η μπάλα δεν του κάνει το χατήρι, παίζει άσχημο παιχνίδι στον Όλσον. Τελικά καταλήγει στα χέρια του διαιτητή, ο οποίος θα την επαναφέρει ξανά για να υπάρξει και η δεύτερη βολή. Εύστοχο στη δεύτερη βολή, η μπάλα από την τελική γραμμή τώρα. Ο Όλσον, είναι αυτός ο οποίος μειώνει σε 42-32 στην Κασίγιακα Αρένα. Ερευνητικός οργανισμός Ελλήνων, στο μικρόφωνο ο Χάρης Εμμανουηλίδης. Για να δούμε, η Μούρθια αμήνεται σε zone, πηγαίνει για το καλάθι, καλάθι και φάουλ. Πολύ ωραία ενέργεια, πολύ ωραία ενέργεια από τον Τούρεν, ο οποίος μπήκε στην καρδιά της αντίπαλης άμυνας, κέρδισε στον αέρα το Τούμπα και ο Τούμπα ήταν αυτός ο οποίος του έδωσε την ευκαιρία να σουτάρει και μια βολή. Για να δούμε αν θα την αξιοποιήσει. Ο Τουρέν με το νούμερο 7 είναι στη γραμμή, έτοιμος να μεγαλώσει τη διαφορά και άλλο. Και ευστοχή, διαφορά στους 13 πόντους, η ψαλίδα ανοίγει κι άλλο επικίνδυνα. Για να δούμε αν θα μπορέσει να τη διαχειριστεί αυτή τη διαφορά η Μούρθια. Πάει να κάνει το λάθος μπρος πίσω. Τελικά το κάνει, υπάρχει φάουλ. Ναι, με φάουλ του Τουρέν εξανάγκασε τον παίκτη του, τον αντίπαλό του, τον Χάνακ, να υποπέσει σε φάουλ, σε παράβαση δηλαδή, μπρος πίσω, αλλά το έκανε με την χρήση αντικανονικού μαρκαρίσματος. Διαμαρτύρησε του διαιτητή, όμως η διαμαρτυρία του δεν πιάνει τόπο, καθώς ήταν προφανές ότι το έκανε με δόλο. Η μπάλα αυτή τη στιγμή για την Μούρθια με οργανωτή Πιόν, Όλσον. Σόκο πατάει γραμμή, σηκώνεται, πολύ ωραίο καλάθι, πάρα πολύ ωραίο καλάθι. Ο Σόκο με τους 16 προσωπικούς του πόντους είναι αυτός ο οποίος οδηγεί όσο γίνεται και με τις assist και με τα rebound. Του έχει 4 rebound τα οποία δίνουν νέο αέρα στην ομάδα. Για να δούμε ο Jones. Σηκώνεται πάρα πολύ ωραία επιδεικτικά απέναντι στον αντίπαλό του. Έπειτα την assist του Τούρεν, ο οποίος μια assist που τον έφερε τον Τζόουνς κατά τη ρακέτα, έτοιμο να σκοράρει και δεν δίστασε καθόλου με το πολύ ωραίο κάρφωμά του. Τούμπα πηγαίνει να εκτελέσει ένα lay-up, μαζεύει την μπάλα, ποιος, ο Τζόουνς. Ο Τζόουνς μαζεύει την μπάλα, χιαστή τρίπλα τώρα. Βγαίνει στον ευνηδιασμό, κερδίζει και το φάουλ. Κερδίζει και το φάουλ ο παίκτης Κασίγιακα. Υπάρχει και μια συμμαχία εκεί πέρα με τον Σόκο. Τελικά λύνεται η παρεξήγηση μεταξύ των δύο παικτών. Ο λόγος ήταν ότι υπήρχε τραυματισμένος παίκτης για την Κασίγιακα, ο Κούρλου, στο δάπεδο. Κάτι το οποίο δεν δόθηκε. Ο Τούμπα ήταν αυτός ο οποίος έκανε το υπέπεσε στην παράβαση. Υπήρχε όμως και πριν ένα χτύπημα πάνω στον Κούρλου, το οποίο δεν δόθηκε από τους διαιτητές και γι' αυτό το ανέβρακε του Τζόουνς, καθώς ζήτησε τα ρέστα από τον αντίπαλό του για την προηγούμενη φάση. Μένει όμως να δούμε τις αλλαγές τώρα που κάνει η Κασίγιακα. Με τον Κούρλου να περνάει εκτός υποβασταζόμενος από το γιατρό της ομάδας, τον Κιουλασά να παίρνει τη θέση του,
Ευχόμαστε να είναι καλά, όλα καλά για τον παίκτη της Κασίγιακ, ο οποίος πηγαίνει και κάθε στην άκρη του πάγκου. Δεν ξέρω άμα θα πάει ύστερα στα αποδυτήρια, καθώς δεν φαίνεται να μπορεί να συνεχίσει. Μένει να μας διαψεύσει βέβαια, καθώς ελπίζουμε να τα καταφέρει. Ο Γκιουλασάν πέρασε στη θέση του, να τον εγκαταστήσει επάξια. Ένας Γκιουλασάν ο οποίος από την παρουσία του στο πρώτο ημίχρονο δεν έχει να επιδείξει κάτι στατιστική. Έχει 0 rebound, 0 assist, 0 πόντους σε 4 λεπτά ακριβώς που έχει αγωνιστεί. Μένει να δούμε αν θα μπορέσει να κάνει την εισαγωγικά επανάστασή του στο δεύτερο ημίχρονο. Η μπάλα τώρα για τη Μούρθια. 5-4 τα λάθη για τις δύο ομάδες. 2-2 τα φάουλ μοιρασμένα σε αυτά τα 3 λεπτά που διανύουμε. 47-34 το σκορ υπέρ της Κασίγιακ. Νέα ψυμαχία του Τουρέν με τον Ρόχας. Μια ψυμαχία η οποία συνεχίζεται από πριν. Αλλά ελπίζουμε οι διαιτητές να βάλουν λίγο μια τάξη, καθώς αυτές οι ψυμαχίες δεν ταιριάζουν σε ένα τέτοιο παιχνίδι, το οποίο φαίνεται να έχει μεγάλη δράση. Ήταν βέβαια ένα χτύπημα του Ρόχας πάνω στο πρόσωπο του Τουρέν, άθελά του βέβαια, όπως κατέβαζε το χέρι του. Τουρέν φαίνεται να έχει ματώσει σε ένα σημείο, αλλά δεν νομίζω ότι ο Ρόχας έκανε κάτι σκεμμένα, νομίζω θα τα βρουν οι δύο παίκτες. Τώρα, πρώτη εύστοχη βολή του Όλσον. Καθώς Τουρέν πριν όταν εκείνη τη φάση εκεί που πέσει σε τεχνική ποινή. Η μπάλα τώρα επαναφορά από την πλάγια γραμμή. Για να δούμε. Επαναφορά. Ο Χάνακ έχει την μπάλα. Ο Χάνακ. Σε ένα σουτ 2 πόντων. Αλλοιώνεται από τον Τζόνς η προσπάθεια. Ο Τουρέν μαζεύει το rebound. Ο Ρόχας είναι αυτός ο οποίος κάνει το φάουλ. Πάνω στον Τουρέν. Μόλις πήρε την μπάλα στα χέρια του ο παίκτης της Κασίγιακ. Και θα πάει για να δούμε. Ήταν μια ψυμαχία κάτω από τη ραγέτα της Κασίγιακ την ώρα που προσπαθούσε να πάρει το rebound του Τουρέν. Επαναφορά από την τελική γραμμή. 3-2 τα φάουλ. 3 για την Κασίγιακ, 2 για την Μούρθια. 6-40 για τη λήξη του δεκαλέπτου. 14-13, 12 δευτερόλεπτα για την επίθεση της Κασίγιακ. Ένα παιχνίδι το οποίο έχει κυμανθεί σε σχετικά καλό σκορ στην τρίτη, στο δεύτερο δεκάλεπτο και στο τρίτο. Οι δύο ομάδες, οι οποίοι η Μούρθια έχει μεγάλη ευστοχία στις βολές, κάτι το οποίο σήμερα δεν έχει αποτυπωθεί τόσο πολύ έντονα. Έχει 223 βολές, περισσότερα από κάθε ομάδα στη Basketball Champions League για τη φετινή χρονιά. Ενώ σοκό επιβεβαιώνει το στατιστικό που μας δίνει η FIBA, καθώς φαίνεται ότι στα 4 τελευταία παιχνίδια για το Basketball Champions League έχει σημειώσει 16 συν πόντους, ενώ με την Oldenburg είχε σημειώσει 27 και έκανε ρεκόρ χρονιάς για τον ίδιο. Ένα σοκ ο οποίος φαίνεται να τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά και είναι ένας παίκτης με μεγάλες περγαμηνές και προδιαγραφές για το μέλλον του. Νομίζω ότι είναι η Κασίγιακ είναι αμέσως η πρώτη πιο εύστοχη ομάδα μετά την Oldenburg. Η Κασίγιακ, η οποία έχει 948 πόντους σε όλα τα παιχνίδια της, και κάτι το οποίο φαίνεται αυτή τη στιγμή από τους 49-35, είναι μια ομάδα που μπορεί στην άμυνα να αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα στη ζώνη όταν αγωνίζεται. Τώρα παίζει σε ένα σύστημα 2-3, αλλά όταν αγωνίζεται στη ζώνη ίσως αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα. Αλλά 49 πόντους που έχει επιτύχει φανερώνουν ότι έχει έναν μεγάλο πλουραλισμό στην επίθεσή της και αποτυπώνεται αυτό από τη ροή του παιχνιδιού. Το γήπεδο πάντα είναι ο καθρέφτης των στατιστικών και αυτό είναι και γίνεται και σήμερα. Αλλαγή τώρα για τη Μούρθη που ψάχνει να βρει λύση. Ο Κλόφ θα μπει μέσα, ο Όλσον θα βγει έξω. Αλλαγές προσώπων από τον προπονητή της Μούρθια. Προσπαθεί να αλλάξει το σχήμα του, μήπως και του βγει έτσι καλύτερα. Μέλλει να δούμε αν θα γίνει αυτό πράξη. Πολύ ωραία προσπάθεια από το Waters, ο οποίος κέρδισε το φάουλ. Για να δούμε τι θα κάνει τις βολές. 49-35 το σκορ. Εύστοχος ο Waters στην πρώτη. Έχει 7 assist ο Waters. Ένα πολύ όμορφο στατιστικό, το οποίο τον δίνει
του δίνει τον ορισμό του δημιουργού. Εύστοχος και στη δεύτερη βολή. Εκπληκτική πορεία από το Water σήμερα. Έχει μοιράσει, έχει σουτάρει, έχει 10 πόντους, 7 assist, 1 rebound. Είναι σε δαιμονιώδη φόρμα. Νομίζω ότι μαζί με τον Σόκο και τον Τζόουνς ίσως δηλώσουν έντονη υποψηφιότητα για τον MVP του παιχνιδιού. Ο τίτλος του MVP σίγουρα θα δυσκολεύει πολύ τους διοργανωτές, καθώς υπάρχουν τρεις παίκτες που έχουν κάνει φοβερή εμφάνιση. Η Κρασίγιακα έχει 3 φάουλ, η Μούρθια 5, έχει συμπληρώσει. Πολύ ωραίο καλάθι από τον Γκλοφ, ο οποίος παίρνει την προσπάθεια, παίρνει το screen και πετυχαίνει το 51-37 η μπάλα τώρα για την Κρασίγιακα. Για να δούμε 14 πόντους διαφορά θα τη διατηρήσει, η Μούρθια θα κάνει την αντιπίθεσή της. 5 λεπτά απομένουν. Κρασίγιακα βήμα πίσω από το Waters. Waters από τα 6 μέτρα δεν καταφέρνει. Η μπάλα για ποιον? Ο Σόκο δεν μπορεί να τη συγκρατήσει στο γήπεδο. Η μπάλα ξανά για την Κρασίγιακα. Επαναφορά από το σημείο του οποίου βρίσκεται μπροστά από τον μπάγκο της, των Ισπανών της Μούρθια. Η Ισπανή της Μούρθια που φαίνεται ότι ούτε στο τρίτο δεκάλεπτο θα κάνουν την αντιπίθεσή τους, καθώς απομένουν 4 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα και μέχρι τώρα αντί να μειώνει τη διαφορά, η διαφορά έχει πάρει και αύξηση 4 πόντων από ό,τι την άφησαν στο τέλος της δεύτερης περίοδου και για το ημίχρονο. Υπάρχουν διαβουλεύσεις με τους διαιτητές, για να δούμε τι γίνεται. Η μπάλα τελικά τι? Η μπάλα χρεώθηκε στον Waters, ο οποίος έκανε επιθετικό φάουλ. Οι διαιτητές αλλάζουν την προηγούμενη τους απόφαση για το φάουλ που έγινε πάνω στο Waters. Για να δούμε ο Χάνακ. Ο Χάνακ έχει την μπάλα, πάει να κάνει τη διείσδυση, για να δούμε. Κλέβει πάρα πολύ όμορφα ο Jones, για να βγάλει την ομάδα στον ευνηδιασμό. Πολύ ωραία πάσα στα 6.75 Jones. Μοιράζεται η πάσα. Για να δούμε μπάλα έξω. Χάνακ. Ωραίο καλάθι, πολύ ωραίο από τον Χάνακ, ο οποίος πήρε την μπάλα από την από το καλάθι του και τρέχοντας μέσα σε 5 δευτερόλεπτα στην αντίπερα όχθη σημειώνει και το lay-up για να μειώσει, το 51-39. Ένα παιχνίδι το οποίο σίγουρα προβλέπει ότι ίσως πρέπει να κάνει η Μούρθια την επιστροφή της. Δεν την αφήνει όμως η Κρασίγιακα με τον Τζόουνς αυτή τη φορά κατά τη ρακέτα. Κάνει το 53-39. Μια διαφορά που έχει σταθεροποιηθεί στους 10 με τους 14 πόντους. Δεν έχει πάει κάποια στιγμή στους 9 από τη στιγμή που πήρε η Κρασίγιακα το προβάδισμα. Αλλά για να δούμε τι θα γίνει. Ο Γότερες είναι αυτός τώρα ο οποίος θα κάνει ένα φάουλ μακριά από τη ρακέτα, περίπου στα 7 μέτρα αν δεν γελώμε, πάνω στον Χάνακ. Τώρα υπάρχουν αλλαγές όμως για την Κρασίγιακα, καθώς που θέλει να ξεκουράσει παίκτες για τη συνέχεια. Ο Γουτ θα περάσει στον αγώνα. Ο Γουτ θα περάσει στον αγώνα στην Κουλασάν, ο οποίος πήρε εσπευμένα πριν την θέση του στον αγώνα. Για να δούμε. Εύστοχο στην πρώτη βολή ο Χάνακ. Για να δούμε θα κάνει και στη δεύτερη να μειώσει τους 12 πόντους. Είναι αυτή μια ευκαιρία και επιστροφή για την Μούρθια. Εύστοχος και στη δεύτερη βολή. Πολύ ωραία προσπάθεια τώρα. Jones. Έξω στα 6.75. Παίρνει το screen. Πηγαίνει ο Jones κατά τη ρακέτα. Χάνεται η μπάλα από τον Μπάνικ. Ο Μπάνικ δεν μπόρεσε να κρατήσει την μπάλα ανάμεσα στα χέρια του. Ήρθε να του την κλέψει με όμορφο τρόπο ο Χάνακ, παρεμποδίζοντας τον και παίρνοντας την μπάλα για να οργανώσει το παιχνίδι playmaker των Ισπανών. Για να δούμε, η Πινάρ αμήνεται πολύ οργανωμένα, θα κάνει όμως το φάουλ, τεχνική ποινή πρέπει να χρεώνεται αυτό αν δεν κάνω λάθος. Ο Τζόνος λέει ότι δεν το έκανε.
Όχι, δεν χρεώνεται τεχνική ποινή. Δύο βολές είναι για, για τον Τέλεια, ο οποίος την ώρα που επιχειρούσε να κάνει το σουτ με το ταμπλό, το οποίο όμως δεν βρήκε στόχο, δέχτηκε την παρεμπόδιση από τον Τζόουνς. Ο Τέλεια είναι κάτω από την γραμμή των βολών. Για να δούμε. Άστοχο στην πρώτη. Τι θα κάνει στη δεύτερη. Ετοιμάστηκε για την εκτέλεση της δεύτερης βολής. Ο Πλίζη. Εύστοχο στη δεύτερη. Μειώνει στους 12. Στους 11. 53-42 το σκορ υπέρ της Κασίτιακα. Έντεκα πόντι διαφορά. Για να δούμε. Υπάρχουν 3 λεπτά. Ίσως μπορέσει να κάνει κάτι καλύτερο σε αυτά τα επόμενα λεπτά. Αλλιώς από την έναρξη της τέταρτης περίοδου και με τις κατάλληλες οδηγίες του προπονητή της, η Κασίγιακα ίσως καταφέρει να κρατήσει το προβάδισμα. Η Μούρθια να μειώσει. Η μπάλα αυτή τη στιγμή σίγουρα όμως η πλάστικα έχει γύρει προς την πλευρά των Τούρκων, που έχουν κερδίσει και ένα φάουλ πάνω, το οποίο έγινε πάνω στον Κέννεντι από τον Χάμακ. Δύο βολές για, για τους Τούρκους. Εύστοχος ο Κέννεντι στην πρώτη. Για να δούμε τι θα κάνει και στη δεύτερη βολή του. Εύστοχος και στη δεύτερη. Ο Χάνακ πηγαίνει στον πάγκο. Ο Μάρτιν είναι αυτός ο οποίος θα πάρει τη θέση του στον αγωνιστικό χώρο. Ο Μάρτιν, ο οποίος έχει αγωνιστεί σε 10 λεπτά, έχει σημειώσει 1 rebound, 0 assist και 0 πόντους. Σε αυτά τα 10 λεπτά τα οποία έχει αγωνιστεί, έχει πιο πολύ ρόλο αμυντικό. Για να δούμε, πολύ ωραία προσπάθεια, εκπληκτική προσπάθεια από τον Τζόουνς. Ο Τζόουνς είναι αυτός ο οποίος θα πάρει την assist από τον Walters και θα σημειώσει ένα πολύ όμορφο καλάθι στον ευνηδιασμό για τους Τούρκους. Πρόβλημα με τον Κοντέρ. Διαπιστώνεται 0 σαν τα σκορ ξανά από την αρχή. Όχι. 57-42 θα είναι πρόβλημα αυτό άμα ξεκινήσει ξανά το σκορ από την αρχή. 57-42. 2 και 12 για τη λήξη. Η τρίτη περίοδος έχει φέρει την Κασίγιακα με μεγαλύτερη διαφορά. Τα 10 λεπτά ήταν 25-15, 15-14. Στο δεύτερο δηλαδή δεν υπήρξε κάποια μεγάλη διαφορά. Οι ίδιοι πόντοι ήταν. Ενώ στο τρίτο το 17-14 δίνει αέρα 15 πόντων αυτή τη στιγμή. 14 μετά την εύστοχη βολή του Κλοφ. Για να δούμε τι θα κάνει και στη δεύτερη βολή του. Κλοφ. Έτοιμος να σουτάρει. Το κάνει και πετυχαίνει και τη δεύτερη βολή. Για να δούμε το 57-44 κατά πόσο μπορεί να αλλάξει. Στην οργάνωση του παιχνιδιού τώρα βρίσκεται με το νούμερο 11 Waters, ο οποίος μοιράζει τον Jones. Kennedy. Waters. Wood έχει την μπάλα. Wood είναι αυτός ο οποίος έχει την μπάλα. Δεν καταφέρνει, μοιράζει, όχι, φάουλ. Προξήματα μεταξύ των παιχτών, όχι, τελικά η μπάλα φεύγει από τα χέρια τους και πηγαίνει στον Κλοφ. Κλοφ, ο οποίος θα επιχειρήσει το σουτ. Για να δούμε σουτ 3 πόντων από τον Κλοφ. Σηκώνεται. Αστοχή, ναι, αστοχή, αστοχή κυρίες και κύριοι. Και η μπάλα τώρα είναι από την, για την Κασίγιακα, καθώς αυτή μαζεύει το αμυντικό rebound. Δεν είχε την ευκαιρία ο Σόκο να πάρει την μπάλα. Ο Σόκο που θέλει 2 πόντους για να ξεπεράσει το, για να μπει ξανά για 5ο σερί παιχνίδι πάνω από τους 16 πόντους τους οποίους σημειώνει. Το επιχείρησε στο προηγούμενο σου, στην προηγούμενη φάση. Ο Σόκο, ο οποίος στην προσπάθειά του να μαζέψει το, το rebound, έριξε τις διαφημιστικές πινακίδες πάνω στους ανθρώπους από το αγωνιστικό τμήμα της Κασίγιακα και προκάλεσε κάποιες φθορές στις διαφημίσεις, στα διαφημιστικά μπάνερ. Για να δούμε οι άνθρωποι του γηπέδου προσπαθούν να το διορθώσουν, καθώς ήταν αφέλεια του παίκτη της Μούρθια. Βέβαια αυτή τη στιγμή πάνω στην υπερένταση πολλά μπορεί να γίνουν,
Αν και κάτι τέτοιο ήταν περιττότερο, γιατί μπορούσε να είχε προκληθεί ατύχημα. Αλλά παρόλα αυτά, ο Σόκο μετά από αυτή την ενέργεια κάθε λίγο να πάρει κάποιες ανάσεις, γιατί φαίνεται ότι έχει λίγο θολώσει και το μυαλό του. 14 πόντου του, οδηγός στα shoot, στους πόντους, οδηγός και στα rebound με 5 που έπεται του Kennedy, ο οποίος είναι ο βασιλιάς κάτω από τις ρακέτες με 6 rebound. Ο Τούμπα είναι αυτός ο οποίος θα πάρει τη θέση του παίχτη των Ισπανών. Για να δούμε τι ζητούν οι διαιτητές, γιατί υπάρχει μια καθυστέρηση αυτή τη στιγμή. Η Μούρθια είναι αυτή η οποία φαίνεται ότι δεν ήθελε κάτι τέτοιο, καθώς είχε βρει τα πατήματά της. Τώρα να δούμε πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι. Ξεκινάει τελικά η μπάλα, αυτή τη στιγμή η κατοχή είναι για την Κασίγιακα. Κασίγιακα ελίσσεται, Waters. Πολύ όμορφο καλάθι, όχι, ο Κλόφ μαζεύει τα μυντικό rebound από το shoot του Wood, το οποίο τελικά δεν βρήκε στόχο, βρήκε μόνο τη ρακέτα. Έγλειψε το τρίποντο, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε. Η μπάλα σήμερα πολλές φορές δεν κάνει τα χατήρια των παιχτών, τους παίζει, δεν είναι με το μέρος τους. Για να δούμε ευνηδιασμός και πάλι. Stop! Όχι, η μπάλα είναι... ο Ορτασού είναι αυτός ο οποίος θα κάνει το φάουλ από την για τους Ισπανούς της Μούρθια πάνω στον Kennedy, ο οποίος έβγαινε ένα επικίνδυνο στον ευθυνδιασμό, τον έκοψε, αλλά τελικά υπήρξε παρέμβαση. Ο Jones, Waters. Τζόνς κάθεται στον πάγκο. Πολύ ωραίο καλάθι από τον Kennedy, ο οποίος ευστοχεί με άνεση την πρώτη βολή του. Για να δούμε τι θα κάνει και στη δεύτερη, και οι δύο ομάδες έχουν φορτωθεί από 5 φάουλ. Η μπάλα παίζει ωραίο παιχνίδι και 59-44. Η μπάλα στο τρίποντο, airball. Βιάστηκε πάρα πολύ. Ήταν ένα βιαστικό σουτ το οποίο επιχείρησε ο Ορτασούν, αλλά τέτοια σουτ, ενώ υπάρχει το περιθώριο χρόνου, είναι καλό να μην γίνονται. 22 δευτερόλεπτα για τη λήξη της τρίτης περίοδου. 13, όλη η επίθεση είναι για την Κασίγιακα. 59-44 το σκορ. 19-8. 6-7-3. Προσπάθεια. Σου τριών πόντων, όχι, ποιος το rebound, κανείς. Λήξη χρόνου, λήξη τρίτη δεκαλέπτου. Η μπάλα μπαίνει μέσα, μετράει. Μετράει και φύγει από τα χέρια του Kennedy. Και 61-44, θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα λίγων λεπτών και πάλι κοντά σας για την συνέχεια του αγώνα. Επιστροφή στην Κασίγιακα Αρένα στο Κορδελιό της Τουρκίας. 61-44 το σκορ, έπειτα από το εύστοχο τρίποντο για τους Ισπανούς, που τους φέρνει ίσως λίγο πιο κοντά στο παιχνίδι. Για να δούμε. Τα 9 και 22 που απομένουν ίσως είναι καθοριστικά για το παιχνίδι. Κασίγιακα Μούρθια 61-44, 9-23 για τη λήξη. Ερευνητικός οργανισμός Ελλήνων στο μικρόφωνο, ο Χάρης Εμμανουλίδης, και μαζί θα παρακολουθήσουμε τα τελευταία λεπτά, τα οποία ίσως αλλάξουν κάτι. Κάτι το οποίο όμως δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα, καθώς η Κασίγιακα είναι αυτή η οποία διατηρεί από το πρώτο κιόλας δεκάλεπτο μια ασφαλή διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες. Μια διαφορά η οποία κυμαίνεται συνήθως από 10 μέχρι 12 ή 14 πόντους. Έχει πέσει κάποιες φορές σε μονοψήφιους αριθμούς, 9 ή 8 έχει πάει, αλλά συνήθως είναι μεγάλη. Για να δούμε αν η Μούρθια θα μπορέσει να κάνει την αντεπίθεσή της και να είναι αυτή η οποία θα κάμψει πρώτη το νήμα του νικητή. Μένουν 9 λεπτά για να το δούμε. Προς το παρόν η Μούρθια στοχή ξανά κάτω από τη ρακέτα. Ο Κλόφ ήταν αυτός ο οποίος επιχείρησε, ο Τουρέν όμως δεσπόζει
συνεχίζει να δεσπόζει ο Τουρέν κάτω από τις δύο ρακέτες, ο οποίος έχει 5 πόντους, 5 rebound, 2 assist, έχει στατιστικά τα οποία ζηλεύουν πολύ παίχτες σε αυτή τη στιγμή στο κήπεδο. Είναι ένας παίχτης ο οποίος εγκεφαλικός πιο πολύ. Τώρα μοιράζει τον Κούρλου, ο οποίος ο Κούρλου με πολύ ωραίο τρόπο βάζει τον 4ο του πόντου για σήμερα στα 16 λεπτά που έχει αγωνιστεί μαζί με τις 3 assist του. Έχει θετικό ισοζύγιο κι αυτός. Η μπάλα για τον Κλόφ. Κλόφ, το σουτ, αστοχή. Ο Κλόφ ήταν αυτός επίσης επιχείρησε. Η μπάλα τώρα ξανά για την Μούρθια. Ποιος είναι αυτός ο οποίος κατεβάζει την μπάλα, κατεβάζει ο Κλόφ. Αλλαγή στα σχέδια. Ουρτασάν. Ελύσεται πολύ ωραία κατά τη ρακέτα. Ποιος... Α, η μπάλα μπαίνει και βγαίνει. Βγαίνει αντικανονικά όπως υποδεικνύουν οι διαιτητές. Ο Δέλη ήταν αυτός ο οποίος το έκανε. Ο Τουράν... Τουρέν ήταν αυτός ο οποίος προσπάθησε να παρεμποδίσει την μπάλα να μπει στο καλάθι, αλλά είχε ήδη ακουμπήσει το διχτάκι και κάτι τέτοιο δεν έγινε δεκτό από τους διαιτητές και σημειώθηκε η παράβαση. Επαναφορά. Όχι, πηγαίνει, παίρνει την εσωτερική. Εκπληκτική τάπα, εκπληκτικό κόψιμο κυρίες και κύριοι από τον... και τώρα φάουλ από τον Τουρέν. Κόβοντας τον ευνηδιασμό, πολύ ωραίο, ωραία προσπάθεια αυτή η φάση. Πριν ήταν ο Τούμπα ο οποίος μπλόκαρε το σουτ. Ο Τούμπα ο οποίος πέρασε αλλαγή στη θέση του Σόκο όταν αυτός πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου. Ο Σόκο ο οποίος έχει μέχρι τώρα 14 πόντους, χρειάζεται άλλους 2 για το ρεκόρ του. Ξαναλέω, πρέπει να μπει λίγο μπάς και κάποιοι οποίοι ίσως από σας το έχετε ποντάρει να δικαιωθείτε. Τεχνική ποινή σημειώθηκε καθώς ο κανονισμός έχει αλλάξει. Ο Ουλτασάν είναι αυτός ο οποίος βάζει την πρώτη. Τεχνική ποινή πλέον χρεώνεται όταν υπάρχει καθαρή παρεμπόδιση. Ακόμα και όταν βρει την μπάλα, όταν υπάρχει παρεμπόδιση για κάποιο με δόλο, όπως φαίνεται στους διαιτητές, και όχι για να πάει στην μπάλα ο παίκτης, αλλά για να πάει στα χέρια του αντιπάλου. Επαναφορά τώρα. Από την πλάγια γραμμή με τον Κλόφ. Ουρτασάν, για να δούμε, σημειώνει και άλλον πόντο. Ουρτασάν έπειτα από την assist. Ποιος ήταν αυτός ο οποίος έκανε την assist, νομίζω ότι και θα με δικαιώσει η στατιστική. Ήταν ο Τζόουνς, ο οποίος, ναι, για να δούμε. Μπάλα. Ο Τούμπα στην αντίπερα όχθη. Ο Τούμπα κλέβει πολύ ωραία και βγάζει την ομάδα του στην αντεπίθεση. Τούμπα για τον Ουρτασάν. Πολύ ωραίο καλάθι με το ένα χέρι. Ο Ουρτασάν φαίνεται ότι κάνει αντεπίθεση διαρκείας από μόνος του. Ένα time out από τον προπονητή της Κασίγικα που βλέπει την ομάδα του να βρίσκεται πίσω. Επιστρέφουμε σε λίγα δευτερόλεπτα. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Επιστρέφουμε 63-54 το σκορ. 6 και 14 για τη λήξη του 4ου δεκαλέπτου. Η Μούρθια φάνηκε να προσπαθεί να κάνει κάποια αντεπίθεση. Μέλα, δούμε αυτό άμα θα γίνει. Την επίθεση της είχε πάρει πάνω του ο Ουρτασούν με συνεχόμενους πόντους. Είχε φέρει το δίκτυο του σκορ πιο κοντά για την ομάδα των Ισπανών. Αλλά μένα, δούμε αυτό άμα θα συνεχιστεί. Οι δύο ομάδες έχουν πάρει τις οδηγίες από τους προπονητές τους για να μπορέσουν να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν. ...65-54 το σκορ. Οι δύο ομάδες φαίνεται ότι θα πάνε χέρι-χέρι, ίσως μέχρι το τέλος θα υπάρξει κάποια ανατροπή στο σκορ. Μένει να το δούμε. Τώρα αυτή τη στιγμή φάουλ. Ενώ η μπάλα ήταν στα χέρια των Ισπανών, εκτός φάσης και μακριά από την μπάλα, ο Waters ήταν αυτός ο οποίος έκανε το φάουλ για τους Τούρκους και έδωσε το δικαίωμα για την επαναφορά της μπάλας με 14 δευτερόλεπτα να απομένουν μέχρι αυτή να μπει ξανά στον αγωνιστικό χώρο και στο καλάθι.
Οι παίκτες της Κασίγιακα αμήνονται σε ζώνη, κάτι το οποίο όμως δεν ξέρουμε κατά πόσο θα έχει αποτέλεσμα. Τις προηγούμενες φορές που το επιχείρησαν δεν βγήκε κάποιο καθετικό και τώρα πήρανε φάουλ αυτή της Ισπανίας ο Τούμπα. Η μπάρα επανήρθε και πολύ ωραίο καλάθι. Ο Τούμπα είναι αυτός ο οποίος συνεχίζει την επιθετική του έκφραση. Ο Τούμπα που έχει πάρει τη θέση του Σόκο. Οι δύο ομάδες φαίνεται να έχουν φορτωθεί ήδη από τώρα. Η Κασίγιακα, συγγνώμη, έχει φορτωθεί ήδη από τώρα με φάουλ. Έχει 4. Ενώ η Μούρθια κανένα. Και αυτό ίσως τη βοηθήσει στη συνέχεια και τη φέρει λίγο πιο κοντά στο να μπορέσει να δώσει φάουλ και να κόψει επιθέσεις από τους αντιπάλους της. Για να δούμε μονομαχίες κατά το σώμα με σώμα. Ο Κούρλου. Κόβει. Πολύ ωραίο στόπ, αλλά πρέπει να έχει προηγηθεί φάουλ. Το οποίο έκανε ο Μπάρεκ. Ένα φάουλ το οποίο δίνει το δικαίωμα στον Ορτασούν. Νομίζω να φτάσει στις βολές. Οι βολές που σίγουρα είναι η γραμμή του που δίνει εύκολους πόντους, όπως φημίζεται να λένε πολλοί. Μέλα να το δούμε αυτό άμα θα γίνει και τώρα. Ο Ορτασούν έχει φτάσει σε πολύ καλά επίπεδα σήμερα. Χάνει την πρώτη του βολή. Για να δούμε στη δεύτερη θα κάνει. Ευστοχή στη δεύτερη και δεν δίνει το δικαίωμα να υπάρξει η διεκδίκηση της μπάλας. Ο Ορτασούν, ο οποίος έχει σημειώσει σήμερα αρκετούς πόντους, αλλά αυτή τη στιγμή θα περάσει στον πάγκο για να μπει μέσα Όλσον. Όλσον, ο οποίος δεν έχει πολλά λεπτά συμμετοχής σήμερα. Έχει στο δεύτερο ημίχρονο, είχε μόλις το πρώτο 17 λεπτά. Στο δεύτερο έχει μειωθεί ο χρόνος του, αλλά είναι ένας εξίσου σημαντικός παίκτης με 2 πόντους, 3 assist και 3 rebound. Φοβερό καλάθι. Δεν κοιτούσαμε τα στατιστικά, αλλά φοβερό καλάθι από τον Χάνακ, ο οποίος ξαναβάζει στο παιχνίδι με ένα τρίποντο την Μούρθια. Θα υπάρξει time out από τους δύο προπονητές. Θα παραμείνουμε όμως στον αγωνιστικό χώρο, καθώς είναι σημαντικά τα λεπτά που μένουν. Το σκορ είναι στην κόψη του ξηραφιού. 5 πόντοι μόλις χωρίζουν τις δύο ομάδες, με τους δύο προπονητές να θέλουν να καταστρώσουν τα σχέδιά τους για να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν. Ο προπονητής της Κασίγιακα θα προσπαθήσει να διασφαλίσει το υπέρ του σκορ, το οποίο είχε από το πρώτο δεκάλεπτο, αλλά φάνηκε να χάνει το προβάδισμα του στα τελευταία λεπτά, καθώς οι αλλαγές και το χαμηλό σχήμα που επιχείρησε ο προπονητής της Μούρθια με τα σούτ εκτός παιδιάς, μακριά από τα 6.75, και με όλες αυτές τις προσπάθειες του δώσανε αέρα νίκης και αέρα το οποίο φάνηκε να βγαίνει και μέσα στο γήπεδο, καθώς οι δύο ομάδες ήρθαν επικίνδυνα κοντά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί έκφραση, κάτι που δεν είχε συμβεί προηγουμένως. Ο Χάνα είναι αυτός ο οποίος είχε σημειώσει πριν το καλάθι και οδήγησε την Κασίγιακα στο time out. Ένας Χάνα ο οποίος έχει σημειώσει μέχρι τώρα 13 πόντους, 3 rebound, 3 assist και είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει βοηθήσει και στις δύο όχθες του γηπέδου. Για να δούμε αυτή τη στιγμή τη φάση. Τελευταία δραματικά λεφτά. Ο Τούμπα με τη σωματοδομή θα κάνει φάουλ. Φάουλ δεν θα πάνω στο Τζόουνς, δεν μετράει το καλάθι. Είναι φάουλ και δύο βολές. Για να δούμε αν θα μετρήσει προσπάθεια. Προς το καλάθι είναι επαναφορά της μπάλας από τον Τζόουνς από την τελική γραμμή. Τζόουνς μοιράζει την μπάλα. Τζόουνς για να το μαρκαρίσματα.
Jones το βήμα πίσω, ελεύθερο σουτ. Σουτ για 3 πόντους μέσα από τον Jones. Μέσα, εκπληκτικό καλάθι. Εκπληκτικό καλάθι από τον Jones που παίρνει την ασίστ του Waters και ξαναδίνει μια ανάσα στην Κασίγιακα. Και παίρνει και το έμεσο τετράποντα θα επιχειρήσει, καθώς του έκανε φάουλο Τούμπα στην προσπάθειά του να εκτελέσει και θα πάει και στη γραμμή των βολών. Jones. Jones μέσα και αυτό. Φοβερή παρέμβαση από τον Jones που με 22 πόντους τελικά σώζει την ομάδα την τελευταία στιγμή, η οποία βρέθηκε να βαριά να σένει. Και απίστευτο από την άλλη πλευρά. Τρίποντο από τον Glove. Μειώνει σαν να μην έγινε τίποτα το ένα λεπτό που προηγήθηκε. Glove, ο άνθρωπος της τελευταίας στιγμής, για να δούμε. Με 26% μόλις μου ήρθε στα τρίποντα, 5 στα 19, φαίνεται ότι βρίσκει τη λύση από εκεί πέρα. Για να δούμε όμως αν αυτό θα μπορέσει να τη φέρει ξανά σε θέση οδηγού. 2 λεπτά και 36 δευτερόλεπτα για να το δούμε. Επιχειρεί το φάουλο που μα δεν τα καταφέρνει. Ο Χάνακ είναι αυτός που μοιράζει την ασίστ, το Σόκο. Τώρα για να δούμε, Σόκο. Εκπληκτικό κάρφωμα από τον παίκτη των Ισπανών. Ο Σόκο που μπαίνει στο γήπεδο ξανά, σημειώνει το 16ο του πόντο, πιάνει το ατομικό του ρεκόρ που διατηρεί εδώ τις 4 τελευταίες αγωνιστικές, να σημειώνει 16 πόντους και παραπάνω ίσως. Ένα Σόκο που δίνει αέρα στην ομάδα του, κόβει κάποιες ανάσες από τους παίκτες Κασίγιακα και φέρνει το 71-65. Ο Κλόφ τώρα υποπέφτει σε φάουλ την ώρα που ο Τζόνς πήγαινε να κάνει το εύκολο lay-up. Jones, η Μούρθια καλή time out, 2 λεπτά και 6 δευτερόλεπτα. Θα πάμε και εμείς σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, πάρουμε και μερικές ανάσεις και παρερχόμαστε σε λίγα δευτερόλεπτα. Βλέπουμε ένα δραματικό παιχνίδι τα τελευταία δευτερόλεπτα, 73-67 το σκορ. Ο Τούμπα δίνει ξανά, φέρει ξανά κοντά τη Μούρθια. Ο Κλόφ είναι αυτός που με ένα φάουλ θα φέρει την Κασίγιακα, θα κόψει την επίθεσή της. 73-67 το σκορ. Ο Κούρλ παίρνει το φάουλ από τον παίκτη των Ισπανών, τον Γκλουφ. Ο Τζόνς πριν είχε μοιράσει μια πάρα πολύ... είχε μοιράσει δύο βολές οι οποίες είχαν φέρει την Κασίγιακα μπροστά, αλλά ήρθε να μειώσει το πρόβλημα. Σόκο κόβει, για να δούμε. Σόκο κόβει με φάουλ τον Κένεντι. Κόβει με φάουλ και του δίνει το δικαίωμα για δύο βολές. Δύο βολές που για να δούμε κατά πόσο θα μπορέσει να τις εκμεταλλευτεί ο παίκτης των Ισπανών, των Τούρκων. Κασίγιακα φαίνεται ότι παίρνει όθηση από τους οπαδούς της, οι οποίοι την εμψυχώνουν. Κασίγιακα η οποία έχει πάρει το όνομά της, όσοι το γνωρίζουν, από χορηγία που υπάρχει στον προστρεμό μέρος της φανέλας της. Από εκεί και προκύπτει και το Πινάρ Κασίγιακα, είναι χορηγούμενο το όνομά της. Αυτά συμβαίνουν συχνά πλέον στο παγκόσμιο ιστορία του αθλητισμού. Ο Κένεντι ευστοχή στην πρώτη, ευστοχή και στη δεύτερη. Time out για τη Μούρθια. Δεν θα πάμε σε διαφημίσεις. Θα μείνουμε εδώ πέρα. Καθώς τα τελευταία λεπτά είναι δραματικά. 8 πόντοι χωρίζουν τις δύο ομάδες. Και οι δύο προπονητές θα επιχειρήσουν να δώσουν τις τελευταίες οδηγίες. Η Μούρθια φαίνεται ότι θα. Ο προπονητής θα αλλάξει κάτι στο σχηματισμό ή θα δώσει οδηγίες για το πού να πάει η πάσα. Πρώτη σκορ της Μούρθια ο Χάνα Κοσόκο με 16 πόντους, ενώ ο Ντέλια ακολουθεί με 11. Ο Σόκο, ο οποίος θέλει, έχει πάρει ρόλο καθοδηγητή από το πρώτο λεπτά. Από όταν πέρασε στο μπάγκο όμως, η σκητάλη άλλαξε. Για την Κασίγιακα ο Τζόνς είναι αυτός ο οποίος ηγείται, με τον Κένεντι να υπάρχει, να είναι ο πρωταθλητής εισαγωγικά στο rebound, ενώ στο assist ο Waters έχει φέρει εις πέρα στην αποστολή του να μοιράζει και να πασάρει το παιχνίδι στους συμπαίκτες του, οι οποίοι με ευκολία πολλές φορές και μετά από τις πολύ ωραίες πάσεις που έχει βγάλει, μπορούμε να θυμηθούμε χαρακτηριστικά κάποιους από το πρώτο ημίχρονο, φτάνουν πολύ εύκολα κάτω από τη ρακέτα. ...75-67, οι δύο ομάδες ξαναμπαίνουν στο γήπεδο. Επαναφορά από την πλάγια γραμμή για τους παίκτες της Μούρθια.
Ο Ντέλια περνάει στον αγώνα. Ο Τούμπα έξω. Για να δούμε τι θα γίνει. Φάουλ του Τζόνς. Φάουλ του Τζόνς πάνω στον Σόκο. Ο Τζόνς κάνει ένα φάουλ την ώρα που ο Σόκο πήγε να κάνει το lay-up. Τώρα θα πάει στη γραμμή των βολών. Στη γραμμή της φιλανθρωπίας, όπως αρέσκονται να λένε οι μπασκετικοί. Ο Σόκο, για να δούμε τώρα που η μπάλα καίει. Άστοχο στην πρώτη βολή. Για να δούμε άμα θα μπορέσει να δικαιώσει τον προπονητή του, τον ξανά έριξε στη μάχη. Θα κάνει τη δεύτερη βολή. Εύστοχος στη δεύτερη. Ναι, εύστοχος στη δεύτερη. Φαινόταν η μπάλα ότι πήγαινε μέσα. Όλσον αμήνεται πολύ ωραία. Ο Τζόνς. Τζόνς το καλάθι. Μαζεύει Όλσον. Μαζεύει Όλσον και προσπαθεί να βγάλει την ομάδα του στον ευνηδιασμό. Το τρίποντο. Όχι. Μαζεύει από την αντίπαλη πλευρά ο Τζόνς. Πηγαίνει σε μπλοκ. Ο Σόκο είναι αυτός από τα πόδια του που θα βγει μπάλα έξω. Στην προσπάθεια του Τζόνς να κερδίσει κάτι. Τελικά καταφέρει να ρίξει την μπάλα πάνω στο πόδι του αντιπάλου του. Και ο Γουντ είναι στην επαναφορά. Οι δύο ομάδες φαίνεται ότι θα πάνε χέρι-χέρι μέχρι τα τελευταία λεπτά. Καθώς οι 7 πόντοι που τους χωρίζουν δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να τραπεί το 1 λεπτό και 4 δευτερόλεπτα που μένουν. Φορτωμένες και οι δύο ομάδες με φάουλ. Μένει να δούμε τι στρατηγική θα επιλέξουν οι προπονητές. Ο Κένεντι πηγαίνει στη γραμμή των βολών. Οι οπαδοί της Κασίγιακα στον αγωνιστικό χώρο στις Κερκίδες έχουν δώσει πολύ ωραία παράσταση όσοι παρακολουθούμε το παιχνίδι. Εσείς μπορεί να με φτάνουν οι αρχές στους δέκτες σας, αλλά εμείς από εδώ πέρα που έχουμε και εικόνα βλέπουμε την θερμή συμπαράστασή τους. Ο Κένεντι ήταν εύστοχος στην πρώτη. Για να δούμε τι θα κάνει και στη δεύτερη. Άμα ευστοχήσει και στη δεύτερη, ίσως κάπου εδώ μπορεί να τελειώσει το παιχνίδι. Ευστοχή και στη δεύτερη. Για να δούμε αυτό. Μπορεί να σημαίνει πολλά, μπορεί και τίποτα. Ο Χάνακ μαζεύει το rebound. Βάζει και κάνει και το lay-up. 77-70. 54 δευτερόλεπτο. 53-52. Η μπάλα στα χέρια πιέζουν πολύ ψηλά οι παίκτες της Μούρθια για να μην βγει η επίθεση. Τις παίκτες της Καρσίγιακα μάλλον θα διτηρήσουν, θα φάνει και τα 12 δευτερόλεπτα που τους απομένουν. Ο Τζόνς έχει την μπάλα. Τζόνς, εκπληκτικό κάρφωμα. Εκπληκτικό κάρφωμα, φάνηκε σαν σφραγίδα. Μετά την ασίστ του Χάνακ, μια σφραγίδα στην απέναντι πλευρά ξανά τώρα. Για να δούμε. Έχει τον Τέλεια να καρφώσει αυτός από την αντίπερα όχθη. 79-70, 30 δευτερόλεπτα. Υψηλό pressing. Ένα ακόμα καλάθι και κάποτε τελειώνουν όλα. Κλείνουν τα όνειρα για την Μούρθια. Κάτι το οποίο συμβαίνει για αυτή τη στιγμή. Οι παίκτες της Καρσίγιακα δεν φαίνεται να έχουν διάθεση να εκδηλώσουν επίθεση. Ίσως το κάνουν στα τελευταία δευτερόλεπτα. 6-5-4-3-2. Λίγοι ο χρόνος δεν εκδηλώνουν επίθεση, ως πως fair play. 79-72, 4 δευτερόλεπτα για τη λήξη του αγώνα. Όλα έχουν εκτεθεί πλέον, είναι διαδικαστικά αυτά τα 4 δευτερόλεπτα. Η μπάλα, ο Σόκο πάει να επιχειρήσει ένα ωραίο σουτ, πασάρι. Τυπική διαδικασία πλέον, το παιχνίδι έχει λήξει. 79-72 για την Καρσίγιακα, η οποία κερδίζει τη Μούρθια. Μια Μούρθια που είχε να χάσει τα 5 τελευταία εκτός έδρας παιχνίδια της. Το κάνει σήμερα στην Καρσίγιακα Αρένα στην Τουρκία. Η ομάδα της Πινάρ τα πήγε πολύ καλά και μένει τώρα να δούμε τη συνέχεια. Ήταν η μετάδοση του αγώνα από το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χάρης Αμανουλίδης. Να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ και ένα ακόμα καλύτερο ξημέρωμα Τετάρτης. Καλό βράδυ.